Καλώς στην κούκλα μας. Θέλουμε να μας πεις το κόνσεπτ για να δούμε τι πρόκειται να συμβεί σήμερα. Με έχουν καλέσει ένα πάρτι, θα είναι και οι φίλες μου εκεί και έχουμε συνεννοηθεί να ντυθούμε έτσι με naked dress και επειδή είμαι και καιρό μόνη, έχω και λίγο πιο περίεργες διαθέσεις. Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά. Κάποιον, ας πούμε, κύριο. Μάλιστα. Ναι. Ψηφίστε. Ξεκινάμε την κουβέντα μας, Χριστιανά μου, με την Εμιλία που σου έχει βάλει δύο. Χριστιανά μου, τι σου συμβαίνει? Το έχω εμπεδώσει αυτή την εβδομάδα, εντάξει, τι να πω. Δεν λοιπόν, θέλω να δικαιολογηθώ, έχουμε το θέμα, για... δεν έχουμε το styling καθόλου. Δεν ξέρω πώς από πού έχει βγει αυτό το παπούτσι. Από κάπου Πάσχια πρωινό με αυτό, δεν ξέρω, σε κάποιο γραφείο κάτι. Η τσάντα έχει τρούξ, το φόρεμα έχει πέρλες. Αυτό επίτηδες το έκανα για κάποιο. Τα μάτια μου πονάνε κάτι... σήμερα, δεν μπορώ. Εμιλία μου, ζώνη... το πιο safe για εμένα ναι. ήταν να έρθω με αυτό το φόρεμα, σκέτο, χωρίς τίποτα, να βάλω τις γόβες μου που τις είχα μέσα, αλλά επέλεξα, επειδή ακούω τους κριτές, να... κάνω ένα ολοκληρωμένο outfit. Είσαι λάθος, αγάπη μου. Είσαι λάθος. Το μαλλί αυτό, τι τρικύμια είναι αυτή. Συγγνώμη, δεν μπορώ. Τι συμβαίνει με το μαλλί σήμερα? Τι έχει, δεν ξέρω. Έρθει ακόμα της πριν, έχει κάτι. Το έχει φτιάξει πάρα πολύ ωραία άλλες φορές. Αυτή τη φορά δεν ξέρω τι πήγες να κάνεις. Μου γιατί γελάει έτσι? Δεν μου αρέσει το χτένισμα. Πού το βρήκες αυτό το χτένισμα, κουμπάρα 1995? Δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα εκεί, γιατί... Δεν μασάς εσύ. Αλήθεια, Χριστιανά, νομίζω έρχεται λίγο πια απελπισμένη μπροστά σας σήμερα, δηλαδή. Νομίζω ότι η απελπισία και η ταλαιπωρία που κάνεις για τα look έχει αποτυπωθεί στα μαλλιά σου σήμερα. Έλα, τι έχει τώρα, νιώθω άσχημα. Δεν ξέρω, όχι, δεν... Είναι δύο τούφες που κρέμονται πίσω, εδώ μπροστά είναι ένα κοκοράκι που πετάει. Το μαλλί είναι αυτό. Είναι... Εγώ νομίζω ότι είχε ψοφήσει κάτι εκεί πάνω. Βοήθεια, πού είναι ένας κομμωτής να με φτιάξει ναι, λίγο. Μα ήρθαν οι κομμωτές 10 φορές οι άνθρωποι. Τι να κάνουν και αυτοί θαύματα. Δηλαδή, μαλλιά κουβάρια σήμερα το μαλλί. Είναι αλλού για αλλού. Είσαι πράγματι εντός κόνσεπτ. Μου αρέσει που έχεις βάλει από μέσα ένα body. Που είναι και λίγο σορτσάκι, νομίζω, καταλαβαίνω καλά. Όχι, δεν είναι ολόσωμο, είναι σορτσάκι. Και μπλουζάκι, ναι. Με το κορμάκι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα, μου αρέσει το φόρεμα που φοράς. Θέλω, σε παρακαλώ, να βγάλεις το σακάκι από τους ώμους σου, γιατί δεν ταιριάζει καθόλου. Okay. Μπράβο, δηλαδή, εντάξει, ωραίο φόρεμα, σου πηγαίνει πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω το styling, δηλαδή και να θέλω να το καταλάβω, δεν μπορώ. Να βάζα τις γόβες καλύτερα. Τις γόβες, τα πέδιλα, τις μπότες, δίκτυο. Δεν ξέρω πραγματικά γιατί απογευματινό ποτάκι. Γιατί ένα σακάκι ανοιξιάτικο που μπορείς να το φορέσεις να πας σε ένα γραφείο σε ένα καφέ. Γιατί φοράς μια άσπρη ζώνη πάνω από αυτό το υπέροχο φόρεμα. Τι σε βρήκε σήμερα, τέτοια μέρα πραγματικά. Τι να πω, η κακομοίρα. Τι να πω. Θα μπορούσα να είμαι πιο safe πραγματικά και να έρθω με τη γόβα. Δεν έχουμε πει. Να συνδυάσω κάπως. Δεν έχουμε πει αν δεν ξέρουμε, αν δεν είμαστε σίγουροι, αν δεν νιώθουμε καλά. Καλύτερα να έρθουμε safe και επειδή να έχουμε μια καλή εικόνα. Επειδή μου είπατε τις προάλλες ότι δεν είχα ολοκληρωμένη εικόνα. Και είπα από εδώ και πέρα να κάνω ολοκληρωμένες. Και είπες, θα βάλω ό,τι να είναι, αρκεί να έχω όλα δεν τα κομμάτια πάνω. Ναι, είναι λευκά. Ταιριάζει με τις πέρλες εδώ πάνω. Τι άλλο θα τέριαζε? Αχ, Χριστέ μου, όσο μιλάς θα βάλω λιγότερο. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Παναγία μου. Δύο. Ευχαριστώ. Ωραία, πάμε στο Δημήτρη τώρα. Πρέπει να είσαι πολύ αντιδραστικό στοιχείο σαν άνθρωπος, χωρίς να γνωριζόμαστε, γιατί μου έχει έρθει πάρα πολλές φορές σχεδόν ημίγυμνη και σήμερα που είναι naked dress μου ήρθες πιο ντυμένη. Δηλαδή μου ήρθες στο ανάποδο. Γιατί, παιδάκι μου? Επειδή μου είπατε να μην δείχνω συνέχεια το σώμα. Και σήμερα που είναι το κόνσεπτ, θα τους δείξω εγώ. Θα δουν τι θα πάθουνε. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι δεν είμαι αυτό. Δηλαδή, όντως τις τελευταίες μέρες δεν νιώθω πολύ ο εαυτός μου, αλλά δεν το λέω σαν δικαιολογία.
Πάντως είσαι εντός κόνσεπτ. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που φόρεσες. Το παπούτσι το καταλαβαίνεις ότι είναι τελείως λάθος. Θα ήθελε μια γόβα απλή. Χωρίς ζώνη. Την άσπη ζώνη αυτή που το φτηνένει. Χωρίς το σακάκι αυτό που είναι λάθος σακάκι. Και χωρίς αυτό το τσαντάκι ήθελε κάτι ίσως πιο μικρό. Ένα πράγμα που θα μπορούσε να το εκτινάξεις, γιατί τόσο καιρό το έκανες χωρίς να το θες, ξαφνικά το ηρέμησες και το χάλασες στιλιστικά. Βέβαια, μετά από αυτά που έχουν δει και έχουν πονέσει, πως λένε τα ματάκια μου, είσαι εντός κόνσεπτ. Πάλι καλά. Όχι, αυτό που κατάλαβε σήμερα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η μισή είναι εκτός κόνσεπτ. Παραπάνω από τους μισούς. Δεν θα είμαι τόσο αυστηρός μαζί σου. Δεν το περίμενα αυτό. Ήρθε η στιγμή να σου πω ότι είσαι εντός κόνσεπτ και έχεις όμως καταστρέψει ένα πάρα πολύ ωραίο κατάλληλα φόρεμα, έτσι. Από τις άλλες φορές να κρατήσουμε ένα κεφάλι με γυαλισμένα ωραία μαλλιά και αυτά τα τουφάκια που πετάς έτσι εδώ τα ωραία, είπα κόκκινα χείλια. Πέντε λεπτά υπόθεση. Και τελειώσαμε. Λοιπόν, δύο θα σου βάλω. Ευχαριστώ. Χριστιανά μου, κοίταξε, κράτα το εντός κόνσεπτ τώρα. Πάρε τη θέση σου εκεί και όλα τα υπόλοιπα έπονται. Έρχονται.